Τις ευχές των εκπροσώπων της πολιτικής, στρατιωτικής και θρησκευτικής ηγεσίας δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου για το νέο έτος. Το ποδαρικό έκανε ο σύφιστο πρωθυπουργός. Από την εκδήλωση φέτος απουσίασαν οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί, όπως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης που βρίσκεται στις ΗΠΑ για τις γιορτές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο αρχηγός της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Με τις κρίσεις στρατιωτική ηγεσία να πλησιάζουν, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Φλόρος, ευχήθηκε στην πρόεδρο της Δημοκρατίας τελευταία φορά ως αρχηγός. Τελευταία φορά που είσαι ευθύνος αρχηγός. Ελπίζω δεν θα χαθούμε, να είστε καλά όμως ως αρχηγός. Πολύ καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή χρονιά. Φέτος για πρώτη φορά το Προεδρικό Μέγαρο επισκέφθηκαν για ανταλλαγή ευχών με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας 15 παιδιά των παιδικών χωριών ΣΟΣ ηλικίας 12 έως 13 ετών, τα οποία στη συνέχεια τη συνόδευσαν στην Προεδρική Φρουρά για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Σκεφτήκαμε λοιπόν την πρώτη μέρα του χρόνου να μην είμαστε μόνοι, αλλά να φέρουμε και τα παιδιά από τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Η επίσκεψη την πρώτη μέρα του νέου έτους του Υπουργού Άμυνα στη Λίμνο είχε απόλυτα συμβολικό χαρακτήρα, καθώς από το νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου απογειώνονται τα F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας για να αναχαιτήσουν όταν χρειαστεί κάθε άγνωστο ίχνος στον εθνικό ενέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο. Αποτελούν τους φρουρούς της ελληνικής επικράτειας, αλλά και τους συμπαραστάτες της ελληνικής κοινωνίας σε κάθε δυσκολία. Ο Νίκος Δένδιας, που αντάλλαξε ευχές και συνομίλησε με πιλότους και μηχανικούς των μαχητικών F-16, μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τον κρίσιμο ρόλο τους στην υπεράσπιση της πατρίδας. Όπως ξέρετε, επίσης, το γεωγραφικό σημείο είναι απόλυτα κομβικής σημασίας για τη χώρα. Η Λίμνος διασφαλίζει την ελληνική κυριαρχία στο Αίγαιο και κατά συνέπεια το έργο σας εδώ είναι έργο πάρα πολύ σημαντικό. Ο Υπουργός Άμυνας αντάλλαξε επίσης ευχές με το πλήρωμα της κανονιοφόρου πολεμιστής που έχει ναυλοχίσει στο νησί. Ο Νίκος Δένδιας έδειξε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αποστολές έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο από τα ελικόπτερα Super Puma.